δικτατορία δεν ήταν κάτι που έπεσε στο κενό, ούτε ήταν οι άφρονες αξιωματικοί που πολλοί επιχειρούν να δώσουν αυτή την εξήγηση. Υπήρχε το Σύνταγμα του 52, το οποίο ήταν αντεργατικό, αντιλαϊκό και κυρίως αντικομμουνιστικό. Πριν από τη δικτατορία, επειδή όλοι μιλούν για την αστική δημοκρατία και το πώς λειτουργούσε, τι ήταν? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκτός νόμου. Ένα πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, αντικομμουνιστικό, αντιλαϊκό, με κυρίαρχο σύνθημα την εθνικοφροσύνη. Αυτή η ιδεολογικοπολιτική εμφάνιση της αστικής εξουσίας πριν από τη δικτατορία ήταν αυτή. Μην ξεχνάμε ότι πριν τη δικτατορία υπήρχαν τοποθετήσεις και του Κανελόπουλου και του Γεωργίου Παπανδρέου που μιλούσαν, αλλά ακόμα και ο Καραμαλής από το Παρίσι έστειλε επιστολή στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, το πρώην συνεργάτη του, πρώην Υπουργό Παιδείας, πρώην στέλεχος της τότε ΕΡΕ, και μιλούσαν όλοι για την ανάγκη μιας εκτροπής. Και το ίδιο το Σύνταγμα του 52 έδινε την δυνατότητα μιας ορισμένης εκτροπής εάν και εφόσον δημιουργούνταν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά όλα δείχνουν ότι η αστική τάξη, όταν βρίσκεται μπροστά σε έναν κίνδυνο ή όταν φοβάται ότι επιβουλεύονται τα συμφέροντά της από την πάλη του εργατικού, λαϊκού, του επαναστατικού κινήματος, προχωράει σε εκτροπές. Μάλιστα. Και βεβαίως, τότε, οι δεσμοί της χώρας, η προσπάθεια των Αμερικάνων να μετατρέψουν λίμνη τη Μεσόγειο, λίμνη το Αιγαίο δική τους με τα αεροπλανοφόρα τους, και μπροστά στην, στο φόβο τους ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα κίνημα αντιιμπεριαλιστικό, αντιαμερικάνικο, σε μια κατεύθυνση ριζοσπαστική, προσπάθησαν με κάθε τρόπο και επέβαλαν τη δικτατορία. Δικτατορία, επειδή άκουσα προηγουμένως γιατί ήταν ψέματα ότι ήταν η χούντα των στρατηγών. Υπήρχε η χούντα των στρατηγών. Υπήρχε ο ΙΔΕΑ από τη, δεκαετία του 40. Τα έχουμε εκβιαστεί και σήμερα. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις και οι υποδομές να γίνει δικτατορία. Αυτοί είπαν με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Φοβόντουσαν γενικότερα την ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μην ξεχνάμε ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου στις αρχές του Μάρτη του 65 εξέδωσε την εγκύκλιο 1010 για τη διάλυση των Λαμπράκηδων. Υπήρχε δηλαδή το κλίμα και η προετοιμασία. Κύριε Χαλβατζή, μια τελευταία κουβέντα παρακαλώ πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε κάθε μέρα την ιστορία, όχι απλά να τη θυμόμαστε μουσιακά, αλλά να εμπνεόμαστε. Πράγματι, στη Γιάρο το 1967 ήμασταν πάνω από 8.000 εξόριστοι. Και βεβαίως από την πρώτη μέρα άρχισε η αντίσταση και σιγά σιγά υπήρξαν εκδηλώσεις, δραστηριότητες, δράση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αργότερα με την ανασύσταση των κομματικών του οργανώσεων των παράνομων, αργότερα από το 68 τον Αύγουστο, ναι, όταν ιδρύθηκε η ΕΚΝΕ, πρέπει να ολοκληρωθεί και άλλες, πρέπει να προλάβουμε το χρόνο. Ναι, ακριβώς, ναι. Ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική και δεν πρέπει και ρεαλιστική να, όμως ρεαλιστική ναι, αλλά χρειάζεται να βλέπουμε το χτες για να δούμε και σήμερα. Γιατί γι' αυτό έχουμε ανοίξει στην δημόσια τηλεόραση όλο αυτό το θέμα. Ακριβώς, υπάρχει το αυγό του φιδιού. Τέτοια έκταση, κύριε, ναι, Χαλβατζή. Και ο ναζισμός και ο φασισμός δεν πέφτουν και αυτοί από τον ουρανό. Είναι η ακραία έκφραση της αστικής πολιτικής, του καπιταλισμού. Νομίζω ότι τονίζει και θρέφει, σήμερα, κύριε τον θρέφει, τον ενισχύει και βεβαίως τον στηρίζει. Και εφοπλιστές και βιομηχανικοί. Κύριε Καρπολίτη, στηρίζουν τη Χρυσή Αυγή.